τα κόκκινα δάνεια και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ανέβρεση νέων κεφαλαίων, κυριάρχησαν στη σημερινή συνάντηση της Τρόικα με το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, κατά την συνάντηση που κράτησε περίπου μία ώρα, οι επικεφαλείς των διεθνών δανειστών στην παρουσία τεσσάρων συνεργατών του στην Τρόικα τόνισαν προς τα μέλη του Συμβουλίου ότι οι τράπεζες θα πρέπει μέσα από ολοκληρωμένες και στοχευμένες προσεγγίσεις να φροντίσουν για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στις επισημάνσεις του Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου ότι πρέπει να απλοποιηθούν οι πολλές περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων, οι οποίες καθιστούν απρόθυμους τους δανειολήπτες να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση των δανείων τους, οι επικεφαλείς των δανειστών υπέδειξαν πως παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες θα πρέπει να βρείτε μια ενιαία φόρμουλα για όλες τις τράπεζες, πάντοτε σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, με την οποία να ρυθμίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Νωρίς το απόγευμα, οι επικεφαλείς των δανειστών είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Νικόλα Χατζηγιάννη, συζήτησαν τρόπους απλοποίησης της εξυπηρέτησης των πελατών, χωρίς όμως να τίθεται κανένα θέμα για αλλαγή των πολύ αυστηρών οδηγιών της Κεντρικής για την σύναψη δανείων. Σκοπός είναι να είναι γενικά να λειτουργούμε όσο πιο απλά γίνεται. Μιλούμε γενικά για όλες τις λειτουργίες τις οποίες κάνουμε. Στη συνέχεια είχαν συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Τράπεζας. Πριν από την συνάντηση συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου της Ελληνικής, αλλά δεν έλαβε καμία απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Στην Κεντρική Τράπεζα, κλιμάκιο της Τρόικα είχε συνάντηση με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου.